Ο απόστρατος των ειδικών δυνάμεων, παρουσιαστής και συγγραφέας με Τέγεραρ, σε σχολιασμό απαξιωτικό για την Ελλάδα και βλέπει συγκρούσεις κι αυτός και είναι συχνά πυκνά στο CNN Turk. Αρχικά αναφέρεται στο εμπάργκο των Δυτικών κατά της Τουρκίας και χρησιμοποιεί μια υποτιμητική φράση, θα ακούσετε εκτενέστερα. Μιλά μπροστά σε εικόνα που δείχνει τις ικανότητες των φρεγατών Μπελαρά και τον ακούμε να λέει σε χρονικό σημείο του βίντεο 5:27 δευτερόλεπτα εξής: η Αμερική τα παρήγαγε, αλλά με το εμπάργκο δεν τα έδινε, συστήματα ραντάρ δεν δίνουν, τους χαρπ δεν τους δίνουν, δεν δίνουν ούτε καν το σύστημα εδώ πίσω που διασφαλίζει το πιάσιμο του ελικοπτέρου και αεροσκάφους. Τι να κάνει η Τουρκία? Απ' τη μια μεριά δένουν τα χέρια σας και απ' την άλλη πλευρά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξαμολάνε όλα τα σκυλιά. Καταλάβατε ποιους εννοεί εδώ ως σκυλιά? Εξτομίζεται αυτό στο χρονικό σημείο 13 λεπτά και 24 δεύτερα. Αναλύτα της γαλάζιας πατρίδας και την παρουσία εκεί για Ανατολική Μεσόγειο. Εν τω μεταξύ βλέπετε και όλους τους άλλους αυτές τις μέρες με τα όσα εξτόμησαν τα ανατριχιαστικά. Και συνεχίζει. Αναλύει, όπως είπα, της γαλάζιας πατρίδας, την παρουσία εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο και τα της Ελλάδας και Γαλλίας και συνεχίζει. Μιλάμε για δύο χώρες που δεν αναγνωρίζουν τα παιδεία σας. Άλλωστε, σε αυτή την περιοχή η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Με κάποιο τρόπο θα συγκρουστείτε. Είτε είναι ένοπλη σύγκρουση, είτε είναι διπλωματική σύγκρουση, είτε είναι σύγκρουση με εμπάργκο. Είπε. Όλα αυτά στο CNN Group, το ξανατονίζω. Εσείς Έλληνες, μην ξεχνάτε να αγοράζετε τουρκικά προϊόντα ως μεγάλα μηχανήματα, οχήματα που φθάνουν πάλι κατά 65% αυξημένες τις εξαγωγές προς Ελλάδα από Τουρκία. Εδώ η πάσα αλήθεια, πάση θυσία για έγκαιρη ενημέρωση. Εγγραφείτε στα κανάλια Θεοδώρα Καράμπελα, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιήτρια. Διεθνής ακτιβίστρια με τον οβολό μου. Προσφάτως επέστρεψα από Περού.